Καλώς σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στο Έχεις Μέσον. Σήμερα φιλοξενούμε στο στούτιο το βουλευτή του ΕΛΑΜ, Αντολίνο Παπαγιάννη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, θα αρχίσω από το Κυπριακό. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο. Ο πρόεδρος κάλεσε τα κόμματα σε ενότητα. Παρ' όλα αυτά, εσείς σας είδαμε να αποχωρείτε από το Εθνικό Συμβούλιο και κανείς θα διαρωτά το γιατί πήρατε αυτή την απόφαση. Και κατ' επέκταση είναι μια κίνηση εντυπωσιασμού, θέλατε να το κάνετε έτσι για να εντυπωσιάσετε. Πείτε μας τη λογική πίσω από αυτό. Καταρχάς να πούμε ότι εμείς έχουμε δηλώσει επανειλημμένα ότι διαφωνούμε με τους χειρισμούς του Προέδρου. Θεωρούμε τη βάση που συζητείται το πρόβλημα ως λαθασμένη. Και μετά από μια εμπειρία 6 μηνών στο Εθνικό Συμβούλιο, έχουμε αντιληφθεί ότι δεν υπάρχει κάποιος ουσιαστικός λόγος για να παραμείναμε. Η αφορμή για την αποχώρησή μας ήταν το τελευταίο συμβάν, θα λέγαμε, στο Εθνικό Συμβούλιο, όταν ο πρόεδρος δεσμεύτηκε να ενημερώσει τα υπόλοιπα κόμματα πριν να προχωρήσει σε οποιαδήποτε απόφαση. Είχε πει ότι θα ήθελε να ακούσει τις προτάσεις όλων των πολιτικών κομμάτων, κάτι που δεν συνέβηκε. Ως ΕΛΑΜ καταθέσαμε από τις πρώτες μέρες της εισόδου μας στη Βουλή τις προτάσεις μας για το Κυπριακό. Καθέσαμε προτάσεις για απεμπλοκή από τις συνομιλίες, επειδή πολλοί έλεγαν ότι δεν υπάρχει τρόπος για απεμπλοκή από τις συνομιλίες. Αυτό που εισπράξαμε ήταν αρχικά μια ενημέρωση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όσο περνούσε ο καιρός, αυτή η ενημέρωση έπαψε να υπάρχει. Και όταν τι εννοείται ότι έπαψε να υπάρχει? Σας είπε να πηγαίνετε στο Προεδρικό για να διαβάζετε και τα πρακτικά των όσων διαμείβονται στις συνομιλίες και δεν πήγατε, δεν βρήκατε κάτι να διαβάσετε? Όχι, εμείς όποτε υπήρχε μια συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, ήμασταν παρόν. Ναι. Ήμασταν το πρώτο κόμμα που κατάθεσε γραπτές προτάσεις στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για το τι πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Και πώς πιστεύουμε ότι πρέπει να ακολουθηθεί μια νέα στρατηγική. Όταν ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αθέτησε την υπόσχεσή του, τότε εμείς έπρεπε να αντιδράσουμε. Όταν μαθαίνουμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ήταν Πέμπτη βράδυ όταν το μάθαμε, ότι ο πρόεδρος επιστρέφει στο τραπέζι των συνομιλιών, σε μια πενταμερή ή πολυμερή τέλος πάντων διάσκεψη, το θεωρήσαμε τουλάχιστον κοροϊδία, από τη στιγμή που ο πρόεδρος αυτού του κράτους δεν τήρησε μια σημαντική δέσμευση, δεν μπορούσαμε και εμείς να συνεχίσουμε να είμαστε θεατές σε ένα έργο που μας βρίσκει αντίθετους. Και υπήρξε κάποια αντίδραση από τον πρόεδρο? Σας ρώτησε γιατί? Εμείς ενημερώσαμε τον πρόεδρο και γραπτός, εκτός από το βήμα της Βουλής. Δεν λάβαμε κάποια απάντηση. Αλλά αυτό που θέλω να ενημερώσω τους συμπατριώτες μας και ειδικά τα μέλη και τους ψηφοφόρους του ΕΛΑΜ είναι ότι το ΕΛΑΜ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από οποιοδήποτε θεσμικό όργανο, ούτε από οποιαδήποτε θέση που λαμβάνει αποφάσεις. Το Εθνικό Συμβούλιο είναι συμβουλευτικό όργανο, δεν λαμβάνει αποφάσεις και επειδή ακούσαμε, εισπράξαμε αυτό το μήνα από μια μερίδα του λαού, ότι αποχωρήσαμε από μια μάχη. Από καμία μάχη δεν αποχωρήσαμε. Αντιθέτως, θέλαμε να στείλουμε ένα μήνυμα ότι όσοι πραγματικά είναι ενάντια στις κινήσεις του Προέδρου, πρέπει να σταματήσουν στην ουσία να χειροκροτούν τις κινήσεις. Να πηγαίνουν, ξέρω εγώ τώρα, μαζί με τον πρόεδρο στις διαπραγματεύσεις, ενώ ξέρουν ότι τα όσα λένε στον κόσμο δεν είναι τα όσα συζητά ο πρόεδρος. Άρα, με το να λέμε απλώς τη διαφωνία μας, δεν θα καταφέρουμε κάτι. Εμείς περιμέναμε ότι και οι υπόλοιποι θα αποχωρήσουν. Μάλιστα. Εντάξει, ο καθένας, το κάθε κόμμα κρίνει στη σχέση με τα πιστεύω του και πράττει αναλόγως. Πάμε σε γραμμές, κύριε Παπαγιάννη. Ναι. Καλό σας μεσημέρι. Κύριε Κώστα. Καλησπέρα σας, Ενέρη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Εγώ πρώτα θέλω να πω ότι ενώ ο Υπουργός, κυρία Μιλιανίδου, υποσχέθηκε στον κόσμο του ΕΕ ότι θα έπαιρνα το 80% εκτός το κοινό που έπαιρνα στην κάθε μήνα, δυστυχώς σήμερα που πήγαμε να πληρωθήκαμε δεν ήταν. Μιλάτε για το επίδομα των Χριστουγέννων, το δώρο. Μάλιστα, ναι. Σας είπαν ότι θα το πάρετε σήμερα. Και μια και έχετε βουλευτεί, τζάχαμε. Ναι, είναι ο κύριος Παπαγιάννης. Ναι, άκουσα ποιος είναι, άκουσα. Ναι. Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής. Εγώ είμαι πρόσφυγας, έχει 42 χρόνια. Το
Το χειρότερο πράγμα στην Κύπρο, ξέρετε ποιο μπορεί, είναι ότι που έπρεπε όλοι μαζί να είχαν βάλει κάτω και να προχωρήσουν όλοι μαζί να έχουν, να βρούμε μια λύση. Ο ένας λαλεί έτσι, ο άλλος λαλεί έτσι και στο τέλος είναι που γίνεται. Αυτό που γίνεται είναι σήμερα, υπάρχει διαφωνία. Ορίστε. Ναι, λέω, υπάρχει έντονη διαφωνία. Ναι, έντονη διαφωνία υπάρχει. Υπάρχουν και οι άλλοι που υποστηρίζουν ότι να βρούμε τη λύση, μακάρα την έβρουμε τη λύση. Εγώ πιστεύω ότι έτσι θα την έβρουμε. Και επειδή πιστεύω ότι κάθε φορά που πάμε σε διαπραγματεύσεις, διούμε και κάτι χωρίς να πάρουμε. Μάλιστα. Μάλιστα, από κύριε... το 22, ναι. Στο εδαφικό, από το 22% και φτάσαμε να δούμε στα 30, σε μπορεί να είναι και 32, μπορεί να είναι και 35. Εννοώ ότι δεν πάμε καλά. Μάλιστα, τα βλέπετε απεσιόδοξα τα πράγματα, ότι δεν είμαστε κοντά σε λύση. Κοντά στη λύση μπορεί να βρεθούμε. Ναι. Τη λύση θα βρούμε. Τη λύση, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κώστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, όσον αφορά, κύριε Παπαγιάννη, το θέμα της, του επιδόματος που δεν καταβλήθηκε, ναι. δεν ξέρω πότε έχει δώσει ημερομηνία η κυρία. Καταρχάς, να πούμε ότι η ενημέρωση που έχουμε εμείς είναι ότι το επίδομα, το συγκεκριμένο επίδομα Χριστουγέννων, ναι. θα δοθεί στον κόσμο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Ναι. Για ακριβή ημερομηνία. Ναι, δεν έχω διαβάσει ούτε εγώ κάτι σε σχέση με ακριβή ημερομηνία, οπότε μπορεί να δοθεί μέσα στις επόμενες μέρες. Αν μας παρακολουθούν και από το Υπουργείο Εργασίας και μπορούν να μας ενημερώσουν γι' αυτό. Καλό θα ήταν να έχουμε επίσημη ενημέρωση. Βεβαίως. Ναι. Όσον αφορά την τοποθέτηση του κύριου Κώστα, καταρχάς να πω ότι και εγώ είμαι πρόσφυγας. Ο πατέρας μου είναι από την Αμόχωστο και σίγουρα κανέναν δεν βρίσκει σύμφωνο η παρούσα κατάσταση. Εγώ θεωρώ ότι είτε πάμε σε μια όποια λύση, είτε κάποιοι θέλουν να φύγουν, αφήσουν την κατάσταση όσο έχει, τότε δεν θα έχει και πολύ διαφορά το αποτέλεσμα, το τελικό αποτέλεσμα. Θέλω να πω στον κύριο Κωνστάν και σε όποιον άλλο μας ακούει, ότι εννοείται ότι ως πρόσφυγας θέλω να επιστρέψω στην Αμόχωστο. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο κόσμος διαχωρίζει τα πολιτικά κόμματα σε διαφωνούντες και ομοφωνούντες, όταν για 42 χρόνια πέρασαν όλοι από την εξουσία, ειδικά τα μεγαλύτερα κόμματα, και στην ουσία δεν βρήκαμε λύση για εμάς. Το πρόβλημα δεν είναι η συγκεκριμένη βάση, είναι ο τρόπος που προσεγγίζουμε τη συγκεκριμένη βάση. Διαφωνείτε με τη διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία. Ξεκάθαρα, ναι, το έχουμε δηλώσει πολλές φορές. Τι θέλετε εσείς, σε ποια βάση να διαπραγματευτούμε? Εμείς θέλουμε να χαράξουμε μια νέα γραμμή ως κράτος, ενωμένες όλες οι πολιτικές δυνάμεις, για να καταλήξουμε στο ενιαίο κράτος και σίγουρα εάν θα καταφέρουμε να απεμπλακούμε από τις διαπραγματεύσεις, ωστόσο θα πρέπει να είναι ένα βελτιωμένο σύνταγμα σε σχέση με αυτό του 1960. Επειδή αυτό που βλέπουμε τώρα είναι μια προσπάθεια για λύση του Κυπριακού με πολλά παρόμοια στοιχεία όπως αυτά του 1960 και αυτό που πρέπει να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου είναι ότι σε μια περίπτωση λύσης θα αντιμετωπιστούν τα ίδια προβλήματα. Δεν πρέπει να κάνουμε αυτό το λάθος. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στην επόμενη μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ανδρέα. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Χαιρετούμε τους καλεσμένους και εσάς. Το θέμα μου είναι για το ΕΕ. Ναι, κύριε Ανδρέα. Για 15 μήνες ήμουν λήπτης του Δημοσίου Βοηθήματος. Λόγω υγείας πιο πολύ. Ναι. Το καλοκαίρι βρέθηκε μια ευκαιρία. Ναι. Νόμιζα ότι οι δυνάμεις θα μου παρέσουν να αποκριθούν. Δεν σας ακούμε πολύ καλά, κύριε Ανδρέα. Αν μπορείτε να μετακινηθείτε. Νόμιζα ότι θα μπορούσα να ανταποκριθώ στη δουλειά μου. Ναι. Ξεκίνησα σε ένα ξενοδοχείο. Άντεξα ένα μήνα. Αρχίσαν τα προβλήματα. Έκατσα καμιά εβδομάδα και συνέχισα, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα. Όπως ήταν αναμενόμενο, το ΕΕ εκοπήκε. Μετά δεν κάνετε αίτηση για να ξαναγίνετε λήπτης του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος? Ναι, έκανα και αίτηση και ένσταση στην υπάρχουσα ναυτής. Ναι. Η απάντηση ήταν μετά το Φεβρουάριο.
Με ποια λογική, βασισμένο πού, κύριε? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Όταν θέλουν αλλαγή στοιχείων, θα θέλουμε να χάσει 15 μέρες. Μήπως έχετε κάποιο περιουσιακό στοιχείο, κύριε Ανδρέα, ή κάποιο λογαριασμό στο όνομά σας? Δεν έχω, αγάπη μου, δεν έχω ούτε, στην τράπεζα δεν έχω 7 ευρώ και 9 cents. Όλη μου η περιουσία. Σπίτι δεν έχω. Λεφτά στην τράπεζα δεν έχω. Ακίνητα δεν έχω. Καλά διαπάντηση είναι το φοβερό. Έχω. Διαβήτη είναι. Κύριε Ανδρέα. Και οξύ είναι φράγμα τη κεντρική αορτή. Έχω πολλαπλά προβλήματα στο σπόνδυλο και στα χέρια. Και προσπαθώ να επιβιώσω. Δεν έχω κανέναν έσοδο. Κύριε Ανδρέα μου, υπάρχει σύζυγος στο σπίτι? Όχι, είμαι σε διάσταση. Έχω μια κόρη, φοιτήτρια, η οποία το μηνιαίο της εισόδημα είναι 115 ευρώ. Με αυτά τα λεφτά θα ζήσουμε. Κύριε Ανδρέα, θα πρέπει, μάλλον να σας είπαν και από το γραφείο, να προσκομίσετε το διαζύγιο. Έχει ήδη γίνει αίτηση για διαζύγιο. Ναι. Τελευταία βρέθηκε χρυσή τομή να γίνει κοινή στην ενέση για να τελειώνει πιο γρήγορα. Ναι. Είναι όλα στην αναμονή αυτά όσον αφορά το διαζύγιο. Ναι, απλά λογικά θα σας το ζητάνε από το γραφείο, γι' αυτό ίσως και να σας καθυστερούν. Ήθελα κάτι να σας ρωτήσει και ο κύριος Παπαγιάννης, ο βουλευτής του ΕΛΑΜ που είναι μαζί μας. Κύριε Ανδρέα, επειδή δεν άκουσα στην αρχή μου, είπατε, σας είπαν να κάνετε την αίτηση σας το Φεβρουάριο ή θα σας απαντήσουν μέχρι το Φεβρουάριο? Θα μου απαντήσουν μέχρι το Φεβρουάριο. Μέχρι το Φεβρουάριο εγώ πώς θα ζήσω? Τα έσοδα μας είναι 115 ευρώ κάθε μήνα, δύο στόματα. Και είναι φοιτήτρια, χρειάζεται εισιτήρια να πάει για να έρθει στη δουλειά της. Χρειάζονται 1.000 πράγματα. Όπου να είναι να κοπεί το ρεύμα μου στο σπίτι. Ήταν με δόσεις, δεν πλήρωσα τον Νοέμβριο, δεν θα κοπεί. Υπάρχει ανακοίνωση της ΑΕΚ, δεν θα κόψει το ρεύμα σε κανέναν από ευάλωτες ομάδες, κύριε Ανδρέα. Βεβαίως αυτό δεν λύνει το πρόβλημά σας, το παρατείνει. Απλά σας λέμε ότι δεν θα μείνετε Χριστούγεννα και γιορτές χωρίς ρεύμα. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, μας κάνει εντύπωση που σας είπαν συγκεκριμένη ημερομηνία. Με ποια λογική, σας έχουν δώσει μια δικαιολογία για το ελάχιστο εγκύμα? Όχι, όχι, τίποτα δεν μου απαντήσαν από το γραφείο. Αυτά που μου είπανε είναι από κάποιο σύνδεσμο στο Facebook που αφορά το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Α, εντάξει, τώρα μην ακούτε κι εσείς, να πάρετε επίσημη απάντηση. Ναι, κύριε Παπαγιάννη. Κύριε Ανδρέα, όταν θα τελειώσει η εκπομπή, αν θέλει ο κύριος Ανδρέας, μπορεί να μας δώσει τα στοιχεία του, ώστε να επικοινωνήσουμε κι εμείς με το εψιλό, για να δούμε ακριβώς μέχρι πού βρίσκεται η υπόθεση. Έχω μια αναπορία. Ναι. Να σας διακόψω. Ναι. Αν ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να δουλέψει, ναι, δυστυχώς δεν μου επέτρεψε η υγεία μου. Δηλαδή πρέπει να με καταδικάσει 6 μήνες χωρίς έσοδο, χωρίς σίγουρα τίποτα. Σίγουρα όχι, κύριε Ανδρέα. Σίγουρα όχι. Δηλαδή έχει ξαναγίνει αυτό πιο παλιά. Ήμουν λήπτης που το γραφείο ευημερίας. Δημόσιο βοήθεια. Ξεκίνησα μια δουλειά. Έκανα διακοπή του επιδόματος. Στη δουλειά όμως δεν με κρατήσανε, ούτε μπόρεσα να αντέξω. Έκανα 7 μήνες. Σταμάτησα. Έκανα 8 μήνες χωρίς έσοδα τίποτα. Κυριολεκτικά ζητιανεύα. Είχα κομμένο νερό, είχα κομμένο ρεύμα. Με 1.000 βάσανα να μου δώσουν αυτόν το έψιλον έψιλον. Επανέρχομαι στην ίδια μοίρα πάλι. Κύριε Ανδρέα μου. Δηλαδή επειδή τόλμησα να δουλέψω. Καταλαβαίνουμε έτσι. Εντάξει, μιλάει και ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει μια ζωή. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς λειτουργεί το κράτος. Επειδή θέλησα να δουλέψω, να βγω από αυτό το βούρκο. Δηλαδή με καταδικάζουν ξανά να ζεστιανεύω. Κύριε Ανδρέα, θα μιλήσετε και με τον κύριο Παπαγιάννη, αν μπορεί να επικοινωνήσει με το Υπουργείο Εργασίας και να πάρει μια απάντηση. Τώρα ίσως για να δούμε μέχρι πού βρίσκεται η υπόθεση και γιατί πήρε αυτή την απάντηση ο κύριος Ανδρέας. Εμείς προσπαθούμε και να φέρουμε... Ενδιάμεσα, μπορεί να συμπληρώσω, ενδιάμεσα μπήκε με έναν επίδομα ανεργίας, πώς το λένε, λόγω του ότι ήμουν άρρωστος. Μου δόθηκε για ένα μήνα. Επίδομα αναπηρίας. Ανεργίας, όχι ανεργίας, ασθενίας. Ασθενίας. Ασθενείας, ναι. Αναπηρία δεν μπορώ να πάρω ακόμα. Χρειάζομαι βεβαιώσεις. Πρέπει να περάσετε από ιατροσυμβούλιο. Ναι, χρειάζονται πάρα πολλά για να βγω εκεί. Μάλιστα. Κύριε Τάχτη, κύριε Ανδρέα, το λέω και σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές. Εμείς προσπαθούμε να έχουμε φιλοξενούμενο εδώ στο στούντιο από το Υπουργείο Εργασίας, γιατί τα τηλεφωνήματα είναι πάρα πολλά που αφορούν το θέμα αυτό και το ελάχιστο εγγυημένο.
Ελπίζουμε σε μια θετική απάντηση για να μπορέσετε κι εσείς και ο κόσμος όλος, ο οποίος επανειλημμένος μπορεί να τηλεφωνεί εκεί και να μην παίρνει μια απάντηση, να πάρετε κάποιες απαντήσεις. Ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε εσάς. Δεν ζητούμε ελεημοσύνη. Μάλιστα. Ζητούμε έστω αυτό το μικρό επίδομα που δίνει σε όλο τον κόσμο. Εφόσον το δικαιούμαι, δεν έχω τίποτα μα τίποτα στο όνομά μου. Μάλιστα, κύριε Αντρέα, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα επικοινωνήσει ο κύριος Παπαγιάννης μαζί σας. Επόμενη γραμμή. Κυρία Μαρία, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εκπομπή σας και να χαιρετήσω και τον καλωσμένο σας. Δώστε μου τον χρόνο, ήθελα να θίξω και εγώ ένα θέμα. Πριν όμως το θίξω, ήθελα να ευχαριστήσω τη Χρήσο, την τηλεφωνήτρια σας, που είναι πάντα δίπλα μας και ο Θεός να την έχει καλά. Μακάρι. Διότι αν δεν ήταν αυτή, δεν θα είχαμε τίποτε για το αυριανό και με το θευριανό τραπέζι. Ήμουν και εγώ για το εψιλον και κόψα μας το γιατί έστειλαν τον άντρα μου δουλειά για 2 μήνες. Και όταν τους ρώτησα αφού είναι προσωρινά τι θα γίνει μετά, μεν σας απασχολεί μου το αυτοκίνητο, θα κάνετε το ε6 και θα επανέλθει. Σταματήσαν τον σύζυγό μου από τον Αύγουστο, έκαναμε το ε6 και εν τέλει μας απορρίψα και μου ζήτησαν να κάνω απορρίψαν ή σας απορρίψαν. Σας απορρίψαν. Μας απόρριψαν, ναι, και μου ζήτησαν να κάνουμε εκ νέου αίτηση για αν και εφόσον εγκριθούμε. Αποτέλεσμα δεν λάβαμε, κάμαμε όλα τα απαραίτητα, δεν λάβαμε καμία απάντηση. Ζούμε τραγικές στιγμές. Το εθαρρυντικό είναι ότι είπε μας η ηλεκτρική δεν θα το κόψει για γιορτές. Αλλά μετά, ναι, μεν έχουμε το κοινωνικό παντοπουλίο, που θέλω να το έχει καλά τη Λάρνακας, βοηθά μας ο κύριος Γιώργος. Αλλά δεν επαρκεί όταν δεν έχεις λεφτά να μπορείς να κινηθείς. Κυρία είναι δύσκολο. Κυρία Μαρία. Και κάτι τελευταίο. Ναι. Ήθελα να δείξω, λένε, και θα τα άκουσε το καλεσμένο σας, ότι δεν πειράζουν τις πρώτες κατοικίες. Εγώ σήμερα ήμουν στο δικαστήριο, με παίρνουν για να μου βγάλουν το σπίτι μου στην πούληση. Και παλεύω, ζητώ νομική αρρωγή, γιατί δεν έχω την οικονομική άνεση να βάλω δικηγόρο. Και δυστυχώς παλεύω. Κανένας δεν σκέφτεται ότι τόσα χρόνια δουλέψαμε και προσφέραμε στην Κύπρο. Κανένας δεν μας κοιτάζει. Κυρία Μαρία, έχετε παιδάκια? Μάλιστα, είμαι πολύ τεκνημάνα, είναι μεγάλα τα παιδιά μου, 4 παιδιά. Έχετε 4 παιδιά άνω των 18? Και έχω και εγγόνι, όχι. Το μικρό μου είναι 14 χρονών, έχω και εγγονάκι 8 μηνών. Ζούμε 9 άτομα στο σπίτι. Άνεργα. Και έχω και μια μητέρα η οποία έχει 2 ανεβρίσματα στον εγκέφαλο. Έχει πρόβλημα με την καρδία της και περιμένουν πως να μας συντηρήσει με μια σύνταξη 300 ευρώ του τη γυναίκα. Δεν τη φτάνουν ούτε για τα χάπια της, καλή. Εσείς, κυρία Μαρία, έχετε κάποια δουλειά, είχατε, πήγατε να δουλέψετε? Δούλευα οδηγός. Να το πω, λεωφορείου για χρόνια. Mm-hmm. Και με απέλησαν και είμαστε στα δικαστήρια. Θα σας έχουν με απέλησαν για λόγο πολύ άσχετο. Ναι, σας έχουν δώσει αποζημίωση? Όχι, δικαζόμαστε. Δικαζόμαστε. Α, είναι στα δικαστήρια η υπόθεση. Ναι, δεν μπορώ να πω παραπάνω, καλή μου. Να μην αλλά πείτε, αν θέλετε εκτός αέρω, ναι, να σας πω τον λόγο που με απέλησαν, θα γελάτε. Το θέμα είναι, κυρία Μαρία μου, ποιος θα γελάσει και ποιος κλαίει. Εσείς είστε σε αυτή την περίπτωση 9 άτομα μέσα σε ένα σπίτι, χωρίς κανένα να δουλεύει. Μου κάνει εντύπωση, πώς τα βγάζετε πέρα, τι φαγητό τρώτε? Τι τρώμε, μπορεί να φάμε μονόχογλο από τον το τουρκούρι, ναι, πάντε βραστού εθανέχει, ως που έχει ρεύμα. Όταν έτσι έχουμε με το ρεύμα, ο Θεός ξέρει. Μάλιστα. Και σας έχουν απορρίψει από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα με κάποια δικαιολογία? Δικαιολογία είναι ότι είχε πάει ο σύζυγός μου για 2 μήνες δουλειά. Όταν μας δίνουν δουλειά και πάμε, λένε ότι δεν πάμε. Όταν πάμε, λέει γιατί πιάμε. Επιτέλους να μας πούν τι θέλουν. Εγώ δεν θέλω χαλβίρικα, καλή μου. Έμαθα μια ζωή κι εγώ και ο άντρας μου να δουλεύουμε. Όλο δυστυχώς μας έχει φάει ξενομανία. Και όταν πάμε μέχρι και καθαρίστρια να ζητήσουμε, η πρώτη ερώτηση είναι από ποια χώρα είμαστε και πόσο χρονών είμαστε. Λέει και 46 χρονών είμαστε άχρηστοι στην κοινωνία. Όχι, κυρία Μαρία, μην νιώθετε έτσι, είσαστε νεότατοι και... Έτσι μας κάνουν να νιώθουμε.
Έτσι μας κάνουν, μας υποτιμούν, μας ξεφτελίζουν και δεν φταίω καλή μου αν έμεινα χωρίς δουλειά. Γιατί να με τραβούγια ένα σπίτι, μη φανταστεί το κέλα. Ένα σπίτι το παλιό μακρινάρι το οποίο έκανα δωμάτια για να ζουν τα παιδιά μου επειδή ήταν με ζύγκους και όπως ήταν έξω ήταν και μέσα. Και έκανα το για να ζω με τα παιδιά μου αξιοπρεπώς και τραβούμε η τράπεζα και ζήτησα της χρόνο. Χρόνο να βρω δουλειά και να διδαστώ από τη δουλειά μου. Και με τραβούν δικαστήριο και θέλουν να μου βάλουν το σπίτι στην πούληση. Κανεί πλέον να αποδοπατούν εμάς τους φτωχούς. Ας δώκουν απολογία για αυτοί που μας τα κάνουν. Όχι εμείς οι φτωχοί, μια να τρώμε δέκα να δυστυχούμε και να μέναν ένα στην πόρτα να δει τι γίνεται τούτες οικογένειες. Κι άλλοι με χρυσά κουτάλια να μην βγάλουν να δουν τον συνάνθρωπο τους. Εγώ τελευταίο μπορώ να σας πω καλές γιορτές σε όλους αν με τούτα που ακούν μπορούν να κάνουν γιορτές και οι εκλογές που έρχονται να δούμε ανθρώπους. Μάλιστα. Όχι κόμματα. Μάλιστα. Βαρεθήκαμε τα κόμματα. Να βλέπουμε ο άνθρωπος τι θα μας δώσει. Κυρία Μαρία, αν υπάρχει άνθρωπος. Τα είπατε πολύ ωραία και δυστυχώς τα πράγματα τα οποία μας είπατε αντικατοπτρίζουν και τη δική σας πραγματικότητα αλλά και πολλών συνανθρώπων μας. Μα ο κύριος Παπαγιάννης θέλει να κρατήσει το τηλέφωνο σας. Θα το δώσουμε μετά από το control. Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Παπαγιάννη. Να πω καταρχάς ότι τη συγκεκριμένη περίπτωση τη κυρία Μαρία άκουσα πάρα πολλέ άλλε. Εννοείται με πολύ τέκνο στο σπίτι. Ναι, αλλά και με κυρίω συζύγου που βρήκα δουλειά εποχιακά το καλοκαίρι και στη συνέχεια του έκοψαν το ψιλοεψίλ. Αυτό που μα ενημέρωσαν από το Υπουργείο Εργασία είναι ότι οι αιτήσει μπορεί να απαντηθούν σε 5 μήνες από την μέρα που έχουν καταθεθεί. Ναι, μέχρι αυτούς τους 5 μήνες ο κόσμος τι θα κάνει. Αυτή ήταν η ερώτηση μου και προς τον Υπουργό και προς το Διευθυντή του Υπουργείου. Τι να πω. Πήρατε κάποια απάντηση. Ναι, όχι. Δεν πήρατε. Είναι διαδικασία, πρέπει να δουν κατά πόσον τηρούν τους όρους. Και να αφήνουμε τον κόσμο να πεινά. Ναι, δυστυχώς. Λοιπόν, επόμενη γραμμή, κύριος Γιώργος. Κυρία Ευδοκία. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Και συγχαρητήρα για την εκπομπή σας. Εγώ δεν θέλω να σταθώ σε κάτι συγκεκριμένο, απλά θέλω να πω ότι ναι, μεν η Κύπρος μας έχει πολλά προβλήματα, αλλά και επειδή έχουμε έλλειψη από άνδρες, ο κύριος που κάθεται εκεί και μιλάει είναι πάρα πολύ όμορφος. Λοιπόν, κυρία Ευδοκία μου, δεν είναι θέμα της εκπομπής μας αυτό, είναι ένα προσωπικό σας σχόλιο. Κρατήστε το για σας. Σας ευχαριστούμε παρόλα αυτά για την παρέμβαση. Δεν ήταν του θέματος. Και θέλετε να πείτε κάτι άλλο σχετικό με το θέμα? Όχι. Έχει πέσει η γραμμή. Μάλιστα. Τα έχουμε και αυτά. Ναι. Δεν πέρασε. Ο κόσμος λέει ότι γνώμη το ότι θέλει λέει εδώ πέρα. Ναι. Κύριος Ανδρέας. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι το οποίο μου συνέβηκε και εμένα. Μ' ακούτε? Σας ακούμε. Ναι, ναι, ναι. Είμαι πατέρας 5 παιδιών ανήλικων. Από το 13 μετά την... και είμαι άνεργος. Από το 13 μετά το κούρεμα δεν δουλεύω. Και με κάλεσε να χρωστάω στην τράπεζα 165.000 ευρώ προσωπικών που είχα αγοράσει το σπίτι μου και με τους στόχους τα 2 χρόνια πήγε 205.000. Βάζατε δόση? Κάλεσαν... Ορίστε. Δίνατε δόση? Έδινα δόση, να πω την ειλικρίνα, λόγω δεν δούλευα και έχω και 5 παιδιά ανήλικα, δεν είχα δώσει, είχα δώσει 200, 100 το μήνα κάποτε αναλόγως, ό,τι μπορούσα να δώσω. Και μου είπαν εχθές που με καλέσανε να τους δώσω από τα 205.000 υπόλοιπων που χρωστάω να βάλω 2 δάνεια. Το ένα το δάνειο 114.000 ευρώ και τις υπόλοιπες να μου το χαρίσουνε. Ναι. Αλλά με την ότι εάν καθυστερήσω μία δόση, ναι, θα είναι σε ισχύ το, ναι, δάνειο που μου χαρίζει. Θα μου κάνουν 2 δάνεια. Έναν 114.000 ευρώ. Μάλιστα. Και το άλλο θα είναι 85.000, το οποίο θα είναι με 0 επιτόκιο. Λοιπόν, η ερώτησή σας ποια είναι? Η ερώτηση μου είναι ότι καλέσανε τους εγγυητές για περιουσιακά στοιχεία. Και ο εγγυητής ο ένας δεν πήγαινε να δώσει τα περιουσιακά του στοιχεία. Και μου είπανε ότι θα με πάρουν δικαστήριο αν δεν πήγαινε ο εγγυητής. Και ο εγγυητής είναι μια γυναίκα 80 χρονών. Καλά, πόσα χρόνια έχει που έχετε το δάνειο, 20? Όχι, είναι η μητέρα μου που ήταν εγγυητή. Α, ήταν η μητέρα σας. Από το 2008. Και δεν πάει να δώσει τα περιουσιακά στοιχεία. Δεν πηγαίνει η μητέρα μου. Για το δάνειο του γιού της. Ναι, δεν πηγαίνει. Λόγος.
Ναι, ο λόγος, ρωτάει ο λόγος δεν ξέρω. Απηρεάζεται από τα άλλα μου αδέρφια. Α, και μάλιστα, υπάρχουν λέει... ενδοοικογενειακά θέματα εδώ πέρα. Λοιπόν, κύριε Ανδρέα, να σας πω κάτι. Το θέμα σας αυτό ήταν στη χθεσινή μας εκπομπή. Που είχαμε ναι, με πήρατε χθες, αλλά μου είπατε ότι θα με παίρνετε σήμερα. Μάλιστα. Να πω κάτι. Ναι, πείτε. Κύριε Ανδρέα. Μάλιστα. Δυστυχώς πολλοί συμπατριώτες μας αντιμετωπίζουν πρόβλημα που πληρωμίζουν δανειώσεις τράπεζες. Με την φόρμουλα που σας έδωσε η τράπεζα, εσείς αν μπορέσετε να πληρώσετε τη ζωή σας. Βεβαίως, τους έχω πει ότι παίρνω από το ΕΕ κάποια λεφτά, κάνω και δουλειά, τη δουλειά, πουλάω κούπες και τυρόπιτες, βγάζω 300 ευρώ το μήνα και τους είπα και δουλεύει και η γυναίκα μου με 200 ευρώ part-time και είπαμε να πληρώνουμε αυτά που δουλεύει η γυναίκα μου στην τράπεζα. Είναι γραμμές και μια ασφαλής όσα παίρνει η γυναίκα μου, 240 ευρώ. Ναι. Μα το λογικό είναι 5 παιδιά ανήλικα, εγώ άνεργος. Λοιπόν, κύριε Ανδρέα, εντάξει, μιλάτε, αλλά σας ευχαριστούμε, θα μιλήσουμε και μετά άμα είναι. Καλή συνέχεια. Επόμενη γραμμή. Κύριος Άντρος, γεια σας, καλώς σας μεσημέρι. Γεια σας κύριε Αρτέλα. Γεια σας. Γεια σας, το προξενόμενο σας. Απλά εγώ παίρνω να σας ευχαριστήσω για το ψυγείο, για την βοήθεια μου βοηθήσετε. Ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είσαστε που πήρατε χθες για το πλυντήριο. Το ψυγείο. Για το ψυγείο, με συγχωρείτε. Ναι, ήθελα να σας ευχαριστήσω, σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τον κόσμο να ευχαριστείτε, όχι εμάς. Να είστε καλά, σας εύχομαι κάθε Χριστούγεννα να καλέσετε την πρωτοχρονιά. Και σε εσάς, κύριε Ανδρέα, να σας έχει ευχαριστήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τον κόσμο που κινητοποιήθηκε. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Okay. Επόμενη γραμμή. Να σχολιάσουμε λίγο αυτά που ακούσαμε και θα πάμε σε λίγο σε γραμμές. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, το θέμα που απασχολεί τον κόσμο είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Εκεί έτσι επικεντρώνονται τα προβλήματα του κόσμου. Τώρα είναι και περίοδος γιορτών. Ναι. Θέλω να πω κάτι με ιδιαίτερη λύπη. Από τη μέρα που πήγα στη Βουλή, είχαμε να αντιμετωπίσει μια στάση από το Υπουργείο Εργασίας, κυρίως με έναν ύφος υπεροπτικό. Εγώ είπα πολλές φορές στον Διευθυντή του Υπουργείου αλλά και στην Υπουργό ότι για να έχουμε τόσα παράπονα σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν γίνεται να είναι όλοι παράλογοι και να έχουν όλοι εφεύρει λόγους για να έχουν παράπονο. Εντάξει, το Υπουργείο, κάνω μια παρέθεση, καταβάλει πολλές προσπάθειες για να μπορέσει να κάνει φιλότιμες προσπάθειες, παρόλο που ενδεχομένως να υπάρχουν καθυστερήσεις και να μένουν στη μέση αιτήσεις, να μένει ο κόσμος χωρίς τα χρήματα. Πρέπει να τους πιστώσουμε ότι το προσπαθούν. Ναι, δεν είπα ότι δεν προσπαθούν. Ναι. Εγώ αυτό που λέω και αυτό που έχω παράπονο είναι ο τρόπος αντιμετώπισης. Είπε ο κύριος Ανδρέας πριν και η κυρία Μαρία ότι δεν τους έχω απαντήσει για τις αιτήσεις. Ναι. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος τουλάχιστον να απαντούμε στον κόσμο πιο γρήγορα. Τι θα κάνουν για 5 μήνες. Δεν μπορώ καν να τα το προβλήματα σκεφτώ. Υπάρχουν. Δεν μπορώ καν να σκεφτώ ότι μπορούν να αφήσουν τον κόσμο και να τους λένε σε 5 μήνες θα πάρετε κάποια χρήματα και μέχρι τους 5 μήνες δεν ξέρω πώς θα ζήσετε. Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό το πράγμα. Και επίσης υπάρχουν και τα κοινωνικά παντοπολία τα οποία έχουν έντονη δράση. Το λέω ξανά και σε εσάς που μας βλέπετε από το σπίτι. Ειδικά τώρα την περίοδο των γιορτών βοηθάνε πάρα πολύ κόσμο. Απευθυνθείτε σε αυτά και θα δείτε ότι θα βοηθηθείτε. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να μην μπορεί να βοηθηθεί από το κοινωνικό παντοπολείο. Υπάρχουν σε όλες τις ενορίες. Απευθυνθείτε στον ιερέα της εκκλησίας σας και θα σας βοηθήσουν εκεί. Έχουμε γραμμές. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σωτήρη. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας, ποια μιλώ. Πήρατε στην εκπομπή Έχεις Μέσον, στο ΜΕΚΑ. Εγώ είμαι η Στέλλα. Στέλλα μου, έχω έναν παράπονο, αγάπη μου. Είμαι παράλυτος. Το ένα που χέρι το δεξί δεν πηγαίνει πάνω και αν βρεθεί κανένας να με βοηθήσει να κάνω εγχείρηση, είναι okay, Στέλλα μου. Έχετε, πήγατε στο νοσοκομείο. Πήγα στο νοσοκομείο, αλλά το νοσοκομείο... Είσαστε σε κάποια λίστα αναμονής.
Έμα ύστερα από 2 χρόνια. Δηλαδή πήγατε φέτος το 2016 και σας είπαν ότι θα κάνετε εγχείρηση το 2018. Ναι, μάνα μου. Μάλιστα. Πόσο χρόνο είστε, κύριε Σωτήρη? 73. 73 χρονών. Πήγατε και σας είπαν σε έναν άνθρωπο 73 χρονών να κάνει εγχείρηση μετά από 2 χρόνια. Μάλιστα. Άκουσε, έλα μου. Α, σου πω το παράπονο μου. Ναι, το ακούσαμε. Έχω... Αυτό, ναι, έχετε... Έχω κοπέλα, ναι, και παίρνω 650 ευρώ για την κοπέλα να πληρώσω για το μπακάλι μου, για ρεύματα μου, για τηλέφωνα μου. Για να πάω να κάνω και εγχείρηση που χρειάζεται 5.000 λίρες στο Απολλώνιο. Ναι. Εντάξει. Σε παρακαλώ. Το πιο καλό θα ήταν, κύριε Σωτήρη, να μπορούσατε να κάνετε στο δημόσιο νοσοκομείο, να γίνει εγχείρηση τώρα. Δεν ξέρω πού βρίσκεται η περίπτωσή σας, δεν ξέρω και μας παρακολουθούν από το Υπουργείο Υγείας για να επικοινωνήσουμε, να δούμε για τη δικιά σας περίπτωση. Είστε μεγάλος άνθρωπος και είναι κρίμα να περιμένετε. Εντάξει, εντάξει, κύριε Σωτήρη. Αγάπη μου. Ναι. Κύριε Ξεδά, αιτία στο Απολλώνιο. Μιλέτε ονόματα. Εντάξει, κύριε Σωτήρη, καταλάβαμε έτσι την περίπτωσή σας και θα επικοινωνήσουμε και με το Υπουργείο Υγείας να δούμε πού βρίσκεται η δικιά σας κατάσταση. Πάμε για στην κυρία Άντρη. Καλό σας μεσημέρι. Ναι, καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να σας παρακαλώ να ακούσετε με προσοχή το πρόβλημα μου, γιατί πρόκειται, νομίζω, για καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων του εργαζόμενου που δουλεύει σε μια υπηρεσία για 10 χρόνια. Εσείς δουλεύετε σε υπηρεσία, δεν άκουσα. Συγκεκριμένα δούλευα σε... Όχι, μη μας πείτε που, για τον εαυτό της μας λέει η κυρία. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Άντρη, ναι, συνεχίστε, σας ακούμε. Ναι, ναι. Συγκεκριμένα, τα τελευταία 10 χρόνια δούλευα σε δημόσιο νηπιαγωγείο της επαρχίας Πάφου. Mm-hmm. Δούλευα εκεί για 3 φορές την ημέρα, όπως μου είπα, όπως ήταν η ώρα εργοδότησης μου. Και ο εργοδότης μου ήταν ο σύνδεσμος γονέων. Ένα λεπτάκι, να μιλάτε λίγο πιο δυνατά. Δουλεύατε σε νηπιαγωγείο 3 φορές την ημέρα ή 3 ώρες την ημέρα? 3 ώρες επί καθημερινής, ναι, βάσεως. Μάλιστα. Για 10 χρόνια, ναι, όπως mm-hmm. είπα. Mm-hmm. Μετά από 10 χρόνια προσφοράς μου εκεί στο δημόσιο νηπιαγωγείο, ζήτησα αύξηση των ωρών μου. Μάλιστα. Ο εργοδότης μου, μαζί με τη διευθύντρια, μου είπαν ότι ήταν παράτυπη η πρόσληψή μου εκεί στο σχολείο και χωρίς καμία προειδοποίηση με απέλησα. Με απόλυσα. Mm-hmm. Τώρα εγώ δεν ξέρω σε ποιον απευθυνθώ, που είμαι σε αδιέξοδο. Πήγατε σε κάποιο δικηγόρο, κυρία Άντρη? Μίλησα με δικηγόρο. Ναι. Αλλά είναι πάρα πολλά τα οικονομικά έξοδα που θα υπάρχουν και δεν το θέλω. Εγώ θέλω με δίκαιον τρόπο, γιατί αυτή η αδικία που με έγινε νομίζω είναι... Μα ο δικηγόρος με δίκαιο τρόπο θα, ναι, σας εκπροσωπήσει. Εγώ επειδή είναι δημόσιο το νηπιαγωγείο, τη διευθύντρια το ήξερε ότι... Μόνο μία κοπέλα, μάλιστα, υπάρχει στο σχολείο. Μάλιστα. Εντάξει, κυρία Άντρη, είναι, εντάξει, μια δικιά σας έτσι προσωπική ιδιαίτερη περίπτωση. Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Παπαγιάννη? Αν έχει γίνει παράτυπη πρόσληψη... Θα πρέπει να το κοιτάξουμε αυτό. Να κοιτάξετε και εσείς το συμβόλαιό σας και την πρόσληψη και να απευθυνθείτε σε δικηγόρο. Κυρία Άντρη, δεν μπορούμε να σας πούμε κάτι άλλο. Καλά κάνατε και το είπατε στον αέρα. Επόμενη γραμμή. Γεια σας, κύριε Μαρία. Γεια σας. Ήρθε τον κύριο Ιόντια, να θέλω να ρωτήσω κάτι. Ναι. Είναι τα λυσή του Κυπριακού Θεήρους ο κύριος? Να είναι ο κύριος Παπαγιάννης και έχει όνομα. Ο κύριος Παπαγιάννης, ναι, και έχει όνομα. Ναι, ο Παπαγιάννης, sorry. Mm. Θέλω να κάνουμε άλλους 40 χρόνια. Αφήστε τον άνθρωπο, τον πρόεδρο μας, να κάτσει να λύσει το Κυπριακό, να τελειώνει ο κόσμος. Έτσι τα κόμματα τα μικρά, είναι τα κακά αγκάθια που έχουν. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ναι, να πω στον κύριο Μάριο, ναι, ότι εάν τα μικρά κόμματα να ξεκινήσουν ανάποδα, ναι, είναι τα αγκάθια, δεν νομίζω να φταίμε εμείς για την κατάνοια που βρίσκεται εκεί προς σήμερα. Και επίσης, κύριε Μάριε, είπα και πριν, μπορεί να μην το ακούσετε, είμαι ο τελευταίος που θέλω να περιμένω 40 χρόνια για να λυθεί το πρόβλημα της Κύπρου. Ο τελευταίος. Η λύση που θέλουμε είναι καταρχάς μια λύση δίκαιη και σωστή. Εάν πάμε να λύσουμε τον Κυπριακό όπως,
το μετά, το αύριο της λύσης μπορεί να είναι χειρότερο από το 1974. Αυτό λέμε και πολλοί δεν το αντιλαμβάνονται. Δηλαδή δεν είμαστε εδώ για να διαφωνούμε για χάρη της διαφωνίας. Εμείς θέλουμε ένα νέο κράτος, θέλουμε να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε ένα νέο κράτος. Δεν έχουμε κάνει καμία προσπάθεια γι' αυτό. Από το 1977 συζητούμε σε μια λανθασμένη βάση, δεν έχουμε καταφέρει 42 χρόνια να λύσουμε τον Κυπριακό και κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει να λυθεί όπως, απλώς για να λυθεί. Το μετά δεν θα το δει κανένας δηλαδή. Εμείς έχουμε βάσιμες υποψίες ότι σε περίπτωση λύσης, εάν τελικά ο Κυπριακός Ελληνισμός δεχτεί το σχέδιο που μπορεί να έρθει, το πρόβλημα θα είναι μόλις λυθεί. Μετά θα αναδειχθούν τα προβλήματα. Δηλαδή θα είναι και πρόβλημα συμβίωσης, θα υπάρχουν λειτουργικά προβλήματα, θα είναι ένα μοντέλο που δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά άλλου στον κόσμο, είναι μια λύση που δεν εφαρμοστεί πουθενά άλλου στον κόσμο. Και όπως το 2013 με τον Κούρεμαν, η Κύπρος ξανά αποτελεί έναν πειραματοζόν. Δηλαδή πρέπει να δεχτώ αυτό το πράγμα για να πω ότι θα δεχτώ η λύση. Δεν πρόκειται να δεχτώ αυτό το πράγμα. Ούτε εγώ ούτε σαν ΕΛΑΜ και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην πέρασε αυτή η λύση. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κώστα. Καλό σας μεσημέρι. Ναι, γεια σας, σας χαιρετώ. Γεια σας κύριε Κώστα. Ναι, γεια σας, χαιρετώ. Σας ακούμε κύριε Κώστα. Καλό σας μεσημέρι. Είστε στον αέρα, σας ακούμε. Μάλιστα. Εγώ θα σας πω σχεδιά με το ΕΕ. Έχει αποκοπεί σχεδόν 2 χρόνια τώρα. Ναι. Λοιπόν, είμαι ανάπηρος. Έπαθα το αισθήμα πριν 10 χρόνια. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα ανταποκριθώ, δεν ξέρω τι θα κάνω, είμαι σε μια αδιέξοδο. Προσπάθησα, ξανά έκανα ένσταση, 2 φορές και έχω απορριφθεί. Το πρόβλημα που είναι το ΕΕ αυτή τη στιγμή. Για ποιους λόγους κύριε Κώστα έχει απορριφθεί? Για ποιους λόγους, οι λόγοι που το αποκόψα, υπήρχαν μερικά λεφτά στην τράπεζα. Μιλούμε μερικά λεφτά, λίγα λεφτά. Λίγα λεφτά, τα οποία δεν ήταν ούτε στο όνομα μου. Ήταν στην οικογένεια μου. Το λίγο. Και αποκόψα από το επίδομα για ελάχιστα λεφτά. Λέω σας, για ελάχιστα λεφτά που υπήρχαν στην τράπεζα, τα οποία δεν ήταν ούτε δικά μου. Ήταν για τα παιδιά μου, για τις σπουδές τους. Και αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημά είναι εδώ, υπάρχει το πρόβλημα και δεν ξέρω πώς θα ανταποκριθώ, πώς θα αντεπεξέλθω. Δεν είμαι μυρολάτρης, δεν θέλω να στα κάνω τόσο δύσκολα. Αλλά είναι στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και για μένα και για την οικογένειά μου. Κύριε Κώστα, ναι, είμαι συνεχώς στο τροχοκάλισμα, είμαι ανάπηρος είμαστε. Ναι, το καταλαμβάνομαι. Η γυναίκα σας δουλεύει? Όχι, η γυναίκα μου παίρνει μια σύνταξη 700 ευρώ. Αυτά είναι τα εισοδήματα μας και το μικρό, το επίδομα της βαριάς αναπηρίας. 330 ευρώ, 337 ευρώ. Μάλιστα. Αυτά είναι τα εισοδήματα. Κοιτάξτε, υπάρχει... υπάρχουν προϋποθέσεις και κριτήρια που πρέπει να πληρεί ο κόσμος που αιτείται του ελάχιστου εγκυμένου εισοδήματος. Μέσα σε αυτά είναι και οι λογαριασμοί. Δεν πρέπει να υπάρχουν λογαριασμοί στο όνομα του αιτητή ή της οικογένειας και γι' αυτό σας έχουν απορρίψει. Είναι λόγος αυτό να αποκοπεί το επίδομα? Είναι μέσα στα κριτήρια. Τώρα, αν είναι λογικό ή όχι, ή αν πρέπει να επανεξεταστεί ή όχι, είναι ένα άλλο θέμα. Παρ' όλα αυτά, είναι αυτά τα κριτήρια και αυτό ακολουθούν και λειτουργεί εκεί. Λοιπόν, κύριε Κώστα, σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Επόμενη γραμμή, ο κύριος Στέλιος. Καλώς σας μεσημέρι. Καλώς σας μεσημέρι και συγχαρητήρια για το υπέροχο σας πρόγραμμα. Λοιπόν, 2 θέματα στα γρήγορα. Το ένα είναι σχετικά με το κυπριακό πρόβλημα. Mm-hmm. Λοιπόν, ο κόσμος δεν γνωρίζει περί νομικών, περί διαφορών νόμων κτλ. Θα πρέπει όλοι μαζί και συγχαρητήρια και στον βουλευτή σας και σε όλους που προσπαθούν. Είναι καλό να βλέπουμε γένεια κόμματα για να υπάρχει έτσι ένας ανταγωνισμός. Εκείνο που θέλω έτσι να με εξηγήσουν. Ναι. Εγώ την επόμενη μέρα μου τη λύση. Ναι. Θα είμαι ελεύθερος να πω παντού. Θα έχω να αντιμετωπίσω Τούρκους, αστυνομικούς, Τούρκους δικηγόρους, διάφορα θέματα δεν τα απλοποιούν. Ο κόσμος, πολλοί κόσμος πιστεύουν είναι συγχυσμένος. Άρα καλά είναι να τα απλοποιήσουν τον κόσμο και είναι ο κόσμος που θα αποφασίσει, νέος. Άρα μην κατηγορούμε ούτε τον πρόεδρο, ούτε την αντιπολίτευση, κανένα. Όλοι συλλογικά να βγάλουν έναν έτσι
έτσι μια ανακοίνωση να τη διαβάσει ο κόσμος. Και το άλλο πολύ γρήγορα είναι σχετικά με τις τιμές των βαθμών. Είναι απαράδεκτο να βλέπει την επόμενη μέρα να βγαίνουν 7, 6 σεν πάνω. Και όταν λες και συζητάς με τον κόσμο, σου λέει ασχολείται με τα σεν. Μα αυτοί κερδίζουν στις δράσεις μας εκατομμύρια. Και είναι χρόνια αυτά τα θέματα. Είναι απαράδεκτο να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Είτε βάζεις 20 ευρώ είτε 500. Είναι χρήματα καλύτερα να τα πάρουν και να τα δώσουν στους φτωχούς, στους άπορους. Μάλιστα. Λέμε για εθελοντισμό. Μάλιστα, κύριε. Μα δεν φτάσουν για κόσμο με τα 2 και τα 3 ευρώ. Τα εκατομμύρια που μαζεύουν να τα δώσουν στον κόσμο. Λοιπόν, κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Έτσι, μια ήπια προσέγγιση σε σχέση με το Κυπριακό. Πριν πείτε κάτι, εγώ θα πω ότι δεν έχουν ξεκαθαριστεί πολλά θέματα. Γι' αυτό και ο κόσμος. Το θέλω εγώ. Ναι. Ναι. Θα απαντήσω στον κύριο Στέλιο, πρώτα για τιμές των καυσίμων. Ναι. Είναι ένα φαινόμενο που παρατηρούμε πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Οι εξηγήσεις που πολλές φορές έδωσε η κυβέρνηση και η κάτω-στάτη κυβέρνηση, δεν μιλώ για την νυν κυβέρνηση, δεν είναι αρκετές και θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχουν σαφώς καλύτεροι ελέγχοι για την εναλλαγή των τιμών, επειδή ο κόσμος κάνει πολλά παράπονα δικαιολογημένα. Θεωρώ ότι ο έλεγχος δεν είναι επαρκής. Ναι. Και υπάρχουν πολλά πρατήρια που οι αυξομοιώσεις στις τιμές δεν είναι αλογιακές με άλλα. Βεβαίως, ναι. Και βεβαίως δεν εναρμονίζονται με τις τιμές διεθνώς εγκαίρως. Ναι, ναι. Εννοώντας ότι όταν πρόκειται για αύξηση γίνεται πάρα πολύ γρήγορα και όταν, πρόκειται για μείωση γίνεται πάρα πολύ αργά. Και συνήθως η αύξηση είναι μεγαλύτερη και η μείωση είναι πολύ πιο μικρή από τις υπόλοιπες. Λοιπόν, για το Κυπριακό. Για το Κυπριακό. Πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο με απλά λόγια, όπως είπε και ο κύριος Στέλιος, ότι για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για τις πτυχές του Κυπριακού, θα πρέπει πρώτα να έχουμε ένα σχέδιο. Αυτό είναι κοινότητας αποδεκτό. Αυτό που θέλω να τονίσω όμως είναι ότι δεν ξέρω κατά πόσον ο κόσμος θεωρεί ότι είμαστε ένα κόμμα της αντιπολίτευσης και μένει μέχρι εκεί. Εννοείται για το ΕΛΑΜ τώρα. Ναι, μιλώ για το ΕΛΑΜ. Mm-hmm. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν έχουμε καμία σχέση με κανένα από τα υπόλοιπα 7 κοινοβουλευτικά κόμματα. Ούτε στο Κυπριακό, ούτε στα υπόλοιπα ζητήματα. Αυτό που πρέπει να κάνει η αντιπολίτευση όμως είναι να έχει τουλάχιστον μια εμπεριστατωμένη ανάλυση για την επιχειρηματολογία της και να δείξουν επιτέλους και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης αν πραγματικά έχουν κάποια αντιπρόταση ή αν τελικά θα μείνουν στο εμείς διαφωνούμε αλλά και να μείνουμε μέχρι το αλλά. Εάν κάποιος διαφωνεί με τις προτάσεις του ΕΛΑΜ ή οποιοδήποτε άλλο κόμματος, πρέπει να έχει κάτι να αντιπροτείνει. Ναι, ναι, και ταυτόχρονα είναι δικαίωμα του καθενός να διαφωνεί. Ναι. Όμως, επειδή πολλοί μας λένε ότι έχουμε μία μη ρεαλιστική πρόταση, εγώ αυτό που βλέπω και είναι πολύ ξεκάθαρο στο μυαλό μου είναι ότι εάν η πρόταση του Δημοκρατικού Συναγερμού και του ΑΚΕΛ ήταν τόσο ρεαλιστική, να μου απαντήσει κάποιος γιατί δεν έχει λυθεί ο Κυπριακό. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι η αντιπολίτευση που δεν λύνει ο Κυπριακό. Το πρόβλημα είναι εκεί, είναι η Τουρκία, είναι η άλλαχτη στάση της Τουρκίας. Ίσως και... να σας λένε αυτό γιατί διαπραγματευόμαστε στη βάση της διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας και σας λένε ότι δεν είναι ρεαλιστικό να αλλάξει η βάση της διαπραγμάτευσης. Φαντάζομαι εκεί έγκυται ο μη ρεαλισμός από τα σχόλια που λαμβάνετε μέσα από τη Βουλή. Δεν μας έχει απαντήσει ούτε ένας μέχρι στιγμής. Είτε εκπρόσωπος κόμματος, είτε εκπρόσωπος της κυβέρνησης, είτε οποιοδήποτε άλλος, εάν η λύση που συζητούμε αυτή τη στιγμή έχει εφαρμοστεί πουθενά άλλο στον πλανήτη. Όχι, δεν είναι. Πουθενά. Και ρωτώ, γιατί πρέπει οποιοδήποτε να δεχτεί αυτή την κατάσταση. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να δεχτώ αυτό το πράγμα. Δεν είμαστε πειραματόζωοι. Αυτό προσπαθώ να περάσω. Δηλαδή, ούτε παράλογοι είμαστε. Δεν διαφωνούμε απλώς για διαφωνούμε. Είναι επειδή ανησυχούμε, διαφωνούν. Ναι, ανησυχείτε όμως, παρόλα αυτά τα πράγματα προχωράνε και θα φτάσουν σε ένα σημείο. Ναι, το ξέρω. Με γοργούς ρυθμούς. Είτε ανησυχούμε είτε όχι, θα φτάσουν σε αυτό το σημείο. Τότε τι θα κάνετε. Έχουμε υποχρέωση απέναντι στον Κυπριακό Ελληνισμό να ενημερώσουμε τον κόσμο με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε για το τι έρχεται και για το τι πρόκειται να ψηφίζουμε. Μάλιστα. Το 2004. Η ενημέρωση που είχε ο κόσμος ήταν κυρίως μέσω συστηματολογίας. Οι αναλύσεις που έλαβαν χώρα σε διάφορα κανάλια ήταν κυρίως για τις εντυπώσεις και θεωρώ ότι είναι καθήκον του κάθε πολιτικού σχηματισμού να ενημερώσει τον κόσμο για τις πραγματικές
πτυχές του σχεδίου. Όταν και αυτό διαμορφωθεί. Όταν και αν θα έρθει. Λοιπόν, γραμμές. Ο κύριος Σάβας. Καλώς σας μεσημέρι. Καλό απόγευμα, κυρία Στυελιανού. Καλό απόγευμα επίσης από την πελατεία του καφενείου Ακρόπολης. Και ιδιαίτερα στον καλεσμένο σας. Ο κύριος Παπαγιάννης. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω, ανήκω στο δίκο και στηρίζω την εθνική πολιτική του Ρήμης του Παπαδόπουλου. Και απάντηση από την πελατεία του καφενείου Ακρόπολης, αν υπάρχουν λιγότερο πατριώτες ή περισσότερο πατριώτες. Μάλιστα, κύριε, υπάρχουν λιγότερο πατριώτες και περισσότερο πατριώτες. Υπάρχουν αυτοί που στήριζαν την παράνομη οργάνωση ΟΚΑΒΙΤΑ, που διχοτόμησαν την πατρίδα, είναι λιγότερο πατριώτες και προσιγωποίησαν 200.000 συμπατριώτες τους. Και αυτοί που προειδοποιούσαν τυχόν ταξικόπημα θα ανοίξετε τις πύλες στην αχόρταγον Τουρκία. Αυτοί ήταν οι πατριώτες. Αυτοί που φυλακίστηκαν, κακοποιήθηκαν 4 μέρες που κράτησε το προοδοτικό πραξικόπημα. Ελπίζουμε να μην γίνουν τα ίδια λάθη του 1974. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Σαββά, θέλετε να πείτε κάτι άλλο ή αυτό ήταν το... Αυτά έχω να πω. Πάντως το ΕΛΑΜΑ φωνάζαν ότι είναι ακραίων κόμμα, αλλά βλέπω ότι συμμορφώνεται με το... Συμμορφώνεται. Υπήρχαν ακραία στοιχεία, νομίζω τα έχουν παρατηρήσει και ελπίζω να έρθει στο κέντρο να στηρίζει τις σκέψεις και απόψεις του αείμνηστου Παπαδόπουλου. Λοιπόν, κύριε Σάβα, το κάθε κόμμα έχει τη δικιά του πολιτική και τη δικιά του έτσι, πορεία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χρειάζεται η πολυφωνία, θα τολμήσω να πω εγώ. Πάμε και στον κύριο Ηλία. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ηλία. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, νομίζω, είπε ο κ. Παπαγιάννης προηγουμένως, ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά ορισμένοι από τους πολιτικούς μας μιλούν σαν πως και κερδίσαμε τον πόλεμο του 1974 και έχουμε το απάνω χέρι για να επιβάλλουμε τη λύση που θέλουμε εμείς. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δυστυχώς, η Τουρκία αυτή τη συνθήκη της Λοζάνης και τα υπόλοιπα κρατάει την μισή Κύπρο. Εκάμαμε λάθη. Το λοιπόν, μακάρι να είχαμε δύναμη να απαιτήσουμε, δεν μπορούμε να απαιτήσουμε, διότι μας κρατούν οι μισοί Κύπρο, έχουν 40.000 στρατών κλπ. Το λοιπόν, μακάρι να είμαστε σε θέση. Δεν είμαστε, κύριε Παπαγιάννη. Εκάμαμε λάθη και το 55, διότι δώσαμε το 30% στους Τούρκους σε τις sovereign bases τους Εγγλέζους και ενωμοποιήσαμε τις φάσεις τους Εγγλέζους αμέσα. Το 1974 έκαναμε τον παλικαρισμό ότι να τους διώξουμε όλους και να κάνουμε την ένωση. Δεν την έκαναμε. Ο κόσμος δεν υποφέρει και την άτορα. Γιατί πια στο λαθό το δικό μας, το σούπερ πατριωτισμό που θέλαμε να δείξουμε, δεν καταλάβαμε τότε ότι η Τουρκία έστα κάτι απαθείς άμα πάμε να κάνουμε την ένωση. Έκαναμε το λάθος. Τώρα απαιτούμε το ένα, το άλλο, το άλλο. Δεν μπορούμε, δεν είμαστε σε θέση να απαιτήσουμε τίποτε. Ξέρετε τι λέει η αγγλική νομοθεσία? Possession is 9/10 of the law. Αν καταλαβαίνετε από αγγλικά και από νομοθεσίες, είναι κατέχουν, είναι, έχουν το 9/10 του νόμου, γιατί ότι κατέχουν την Κύπρο μας. Να μην μιλούμε σαν ότι είμαστε μπαλικάρια, διότι έχει και πιο μυαλούς που μας. Να είμαστε ρεαλιστές, ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Κύριε Ηλία, έτσι μια ότι... Ναι, ναι. Να σας πω, κύριε Παπαγιάννη, να πάρουμε λίγο μια γραμμή, γιατί περιμένει ο κόσμος και θα τα σχολιάσουμε αυτά, θα έχουμε χρόνο. Ναι. Κύριος Νίκος, καλώς σας μεσημέρι, κύριε Νίκο. Ναι, καλό μεσημέρι, κυρία Στέλλα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Και συγχαρητήρια και στον κύριο Παπαγιάννη και στο κόμμα του, γιατί από ό,τι φαίνεται δουλεύει πολύ σωστά. Από πού να ξεκινήσω και από πού να τελειώσω. Από που θέλετε, μόνο σύντομα. Μας έχουν καταστρέψει όλα τα μεγάλα κόμματα. Στηρίζαμε τα μεγάλα κόμματα, είδαμε την κατάντια. Πάμε στις τράπεζες, βλέπουμε τον κόσμο συνέχεια να μιλά για παντοπολία και ξέρω εγώ τα παντοπολία. Δεν το έκαμε το ΕΛΑΜ που το λέει ένα ακραίο κόμμα και ο κύριος Παπαγιάννης. Υπάρχουν επώνυμοι που έκαναν αυτά τα πράγματα για να καταντήσουμε στα απαντοπολία. Και αυτά έχουν όνομα. Να μην λέμε τα όνοματα, γνωρίζετε τα. Οι τράπεζες, εδώ σαν τα δικαιώματα, οι τράπεζες που ήρθαν και βουλέψαν τον κόσμο, που πιάνε τα αξιόγραφα, που τις μετοχές που δεν μηδενίσαν,
και φέραν νέο, φέραν τους ξένους τους. Για μην πούμε για τις τραπεζές, για μην ονοματίζουμε. Έφεραν τους ξένους και επενδυτές, εμάς τον κόσμο που είχαμε τις μετοχές μας επιτάξαν μας, εμείς που είμαστε οι κατοχοί των αξιογράφων επιτάξαν μας, να πάμε στον, σε κάποιον κύριο που λέει δεσμεύομαι, μπορείς να μου πεις εσύ αυτός ο κύριος που ξέρεις ποιος είναι που δεσμεύεται, τι από αυτά που είπαν προεκλογικά, τι έκανε από αυτά που είπαν ότι δεσμεύεται. Μιλώσε εσάς κυρία Στέλλα που είσαι δημοσιογράφος. Μπορείς να μου πεις ένα παράδειγμα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Νίκο, με αυτό το ερώτημα θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Θα απαντήσω. Όχι, αλλά δεν δικαιώσα ακόμα. Ακόμα δεν δικαιώσα. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Νίκο. Σας ακούσαμε, καταλάβαμε το σχόλιο σας. Ήταν έτσι πολύ εμπεριστατωμένο. Σας ευχαριστούμε. Και έχουμε και άλλες εκπομπές. Όρεξη να έχετε, εδώ θα είμαστε. Σας ευχαριστούμε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε έτσι για το κλείσιμο και να μας σχολιάσει και ο κύριος Παπαγιάννης όσο ακούστηκα. Επιστρέψαμε, κύριε Παπαγιάννη, ο λόγος σε εσάς. Ναι, θα αρχίσω με τον κύριο Σάβαν. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ναι, ναι, ναι. Ξέρετε. Θα είμαι σύντομος. Ο κύριος Σάβας, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο παρελθόν. Μίλησε για λιγότερο πατριώτες, για περισσότερο πατριώτες. Είπε ότι το ΕΛΑΜ συμμορφώθηκε κατά κάποιον τρόπο. Το ΕΛΑΜ δεν συμμορφώθηκε. Το λέω έτσι απλά. Επειδή ποτέ δεν ήμασταν αυτό που μας κατηγορούσαν. Το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι είπε, θα ελπίζει ότι θα μεταγυθούμε προς το κέντρο. Το ΕΛΑΜ δεν είναι κόμμα της κλίμακας, της παραδοσιακής κλίμακας, της αριστεράς, του κέντρου και της δεξιάς. Απορρίπτουμε αυτήν την κλίμακα. Θεωρούμε ότι βρισκόμαστε πάνω από αυτήν και γι' αυτόν θεωρούμε ότι είμαστε διαφορετικοί όπως οι υπόλοιπους. Μάλιστα. Αυτή η κλίμακα δυστυχώς είναι αυτή που, όπως ανάφερε και ο κύριος Ηλίας και ο κύριος Σάβας και οι υπόλοιποι, μας οδήγησαν εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Για τον κύριο Ηλία, μίλησε για παλικαρισμούς, μίλησε για λάθη της δικής μας πλευράς. Μίλησε, ναι. Θεωρώ αδιανόητο και δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά πώς κατάφερε η πολιτική ηγεσία, η εκάστοτε πολιτική ηγεσία αυτού του τόπου να μεταφέρει στο δικό μας λαό ότι εμείς ευθυνόμαστε για τη σημερινή κατάσταση. Μιλώ για την κατοχή, τη συνεχιζόμενη εισβολή και το πρόβλημα του Κυπριακού. Και κλείνοντας, ναι, δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου. Όπως είπε και ο Χρήστος της προάλλες, είμαστε το κέντρο του δικού μας κόσμου όμως. Η Κύπρος είναι η πατρίδα μας, είναι ο τόπος μας. Και αν μη τι άλλο, πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι ο ραγιαδισμός δεν οδήγησε πουθενά. Δεν διεκδικήσαμε ποτέ. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε κύριε Παπαγιάννη για την εδώ παρουσία σας. Σας ευχαριστώ και εσάς φίλες και φίλοι από το σπίτι. Αύριο δίνουμε ραντεβού εδώ στη Μία. Θα είναι μαζί μας ο Πάτερ Παρασκευάς. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.